«Οι νεκροί», ένα γράμμα του Αγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς σε μία κυρία. «Μου γράφεις πως κάτι σε αναστατώνει στον ύπνο. Τρία παιδιά εμφανίζονται μόλις κλείσεις τα μάτια σου και γελούν μαζί σου. Σε κοροϊδεύουν, σε απειλούν και σε τρομάζουν. Πήγες, το είπες σε έξυπνους ανθρώπους και έψαχνες φάρμακο. Εκείνοι σου είπαν «Δεν είναι τίποτα». Εσύ τους είπες «Αφού δεν είναι τίποτα, διώξτε αυτό το τέρας από μένα». «Μα μπορεί να μην είναι τίποτα εκείνο που δεν με αφήνει να ησυχάσω ήδη 6 μήνες». Και εκείνοι σου απάντησαν «Άλλαξε αέρα, πήγαινε σε χαρούμενες παρέες, να τρέφεσαι καλύτερα. Αυτό είναι απλή υποχονδρία». Ξέρω, αδελφοί, τέτοιους έξυπνους. Αυτοί έπιασαν στο στόμα τους έτσι μερικές λέξεις όπως υποχονδρία, τηλεπάθεια, αυτυποβολή, με τις οποίες προσπερνούν την αδιαμφισβήτητη πνευματική πραγματικότητα και σε καθημερινή βάση μιλούν στον αέρα με ελαφρότητα και άγνοια σαν να μιλά το κρασί. Εγώ πιστεύω ότι αυτά τα τρία παιδιά που εμφανίζονται είναι τα ίδια εκείνα τα τρία δικά σου παιδιά που εσύ κατά την προσωπική σου ομολογία νέκρωσες πριν ο λαμπερός ήλιος τα φιλήσει ζωντανά. Και αυτά τα τρία τώρα σε εκδικούνται. Και η εκδίκηση των νεκρών είναι πολύ φρικαλέα. Επειδή εσύ αυτοαποκαλείσαι διαβασμένη γυναίκα, θα σου μιλήσω από τα βιβλία. Από το βιβλίο θα θυμηθείς τον Μάκβεθ, ύπος το πνεύμα ενός νεκρού ανθρώπου σκότωσε τον Άγγλο βασιλιά. Διάβασες οπωσδήποτε πως ο βασιλιάς Βλαδισλάβ, δολοφόνος του βασιλιά Βλαδιμίρου, δολοφονήθηκε από το πνεύμα του Βλαδιμίρου. Όμως ίσως διάβασες για την ακόλουθη περίπτωση. Ο Βυζαντινός βασιλιάς Κόνστας είχε αδελφό τον Θεοδόσιο, τον οποίο δεν αγαπούσε επειδή φοβόταν να μην τον ρίξει από τον θρόνο. Γι' αυτό ο Κόνστας ανάγκασε τον Θεοδόσιο να γίνει διάκονος. Αλλά ο φόβος δεν άφηνε τον βασιλιά ούτε τότε. Τελικά ο βασιλιάς αποφάσισε να εγκληματίσει. Κανόνισε ώστε να σκοτώσουν τον Θεοδόσιο. Όταν πέτυχε τον δόλιο σκοπό του, ανέπνευσε η ψυχή του νομίζοντας ότι για πάντα ελευθερώθηκε από τον αντίπαλό του. Όμως ο Αδαΐς δεν φαντάστηκε ότι οι νεκροί είναι πιο δυνατοί από τους ζωντανούς και ότι εκείνος που σκοτώνει αθώο άνθρωπο στην πραγματικότητα δεν νικάει, αλλά παραδίδει τα όπλα μπροστά στον νεκρό. Μετά από αυτό, μία νύχτα ο δολοφονημένος διάκονος Θεοδόσιος εμφανίστηκε στον αδελφό του τον βασιλιά με ένα ποτήρι αίμα που άχνιζε και φώναζε με φοβερή φωνή «Γιες, αδελφέ!». Ο βασιλιάς αναπήδησε, ξεσήκωσε όλο το παλάτι, όμως κανένας δεν ήξερε να του πει τίποτα. Μία άλλη νύχτα επαναλήφθηκε η ίδια σκηνή. Ο διάκονος με ένα ποτήρι αίμα και τη φρικτή κραυγή «Πιες, αδελφέ!». Ο βασιλιάς ξεσήκωσε όλη την Κωνσταντινούπολη. Όμως όλοι τον χάζευαν όπως εσένα εκείνοι οι έξυπνοι που σε στέλνουν στον καθαρό αέρα και στην καλύτερη κουζίνα. Πάλι μία νύχτα επαναλήφθηκε το ίδιο. Τελικά ο βασιλιάς Κόνστας βρέθηκε ξαφνικά ένα πρωί νεκρός στο κρεβάτι του. «Διαβάζεις την Αγία Γραφή? Εκεί έχουν υποθεί όλα. Όλα έχουν εξηγηθεί πώς και γιατί οι νεκροί εκδικούνται τους ζωντανούς. Διάβασε άλλη μια φορά για τον Κάιν, ο οποίος λόγω της δολοφονίας του αδελφού του πουθενά και ποτέ δεν έβρισκε ειρήνη. Διάβασε πως το πνεύμα του προσβεβλημένου Σαμουήλ εκδικείται τον Σαούλ. Και πως ο καημένος ο Δαβίδ φρικτά βασανιζόταν χρόνια και χρόνια λόγω της δολοφονίας του Ούριε. Και ακόμα θα βρεις χιλιάδες περιπτώσεις όπως τον Κάιν και εσένα. Και θα καταλάβεις τι σε βασανίζει και γιατί. Θα καταλάβεις ότι ο κόσμος των δολοφονημένων είναι πιο δυνατός από τους δολοφόνους τους και εκδικείται φοβερά. Πρώτα κατάλαβε αυτό και κατανόησέ το. Ύστερα κάνε ό,τι μπορείς για τα σκοτωμένα παιδιά σου. Και ο ελεήμων Θεός, στον οποίον δεν υπάρχουν νεκροί, θα σε συγχωρήσει και θα σου χαρίσει ειρήνη. Και όσο για εκείνα που πρέπει να πράξεις, ρώτησε την Εκκλησία. Οι ιερείς τα ξέρουν. Ο Θεός να σε ελεεί. Από το βιβλίο «Δρόμος χωρίς Θεό δεν αντέχεται».